Επιστρέψαμε 7 λεπτά μετά τις 11.30 εδώ ζωντανά σε ώρα αιχμής. Βλέπετε τους τρόπους επικοινωνίας. Να σας ευχαριστήσω και σήμερα για τις παρεμβάσεις και τα μηνύματά σας. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να συνδεθούμε με το Ρέθυμνο και να καλησπερίσουμε τον δικηγόρο, τον κύριο Νίκο Κοντζαμπασάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Κοντζαμπασάκη, από το καλησπέρα, Ηράκλειο. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη. Καλησπέρα στην ωραία συντροφιά σας. Καλησπέρα σε όλους. Βεβαίως, σήμερα η εκπομπή δεν θα θυμίσει αυτή την εκπομπή πριν από 2 χρόνια που έβγαλε καπνούς όσον αφορά το θέμα των δασικών χαρτών. Όμως, επειδή μιλήσαμε και τις προηγούμενες ημέρες μαζί, είδαμε και μία ανακοίνωση από την πλευρά των Χανίων όσον αφορά τις τελευταίες ρυθμίσεις για το θέμα των δασικών χαρτών. Έχω την εντύπωση, επειδή και εγώ δημοσιογραφικά το έμαθα και μετά άρχισα να το ψάχνω, μετά από αυτή την εκπομπή, λίγο πριν από την εκπομπή αυτή που είχαμε κάνει εδώ σε ώρα αιχμής, αντιλαμβάνομαι ότι εξακολουθούν οι κριτικοί, κύριε Κοντζαμπασάκη, και οι κριτικές να μην γνωρίζουν απόλυτα τι σημαίνει το θέμα των δασικών χαρτών. Μ' ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούω, κύριε Δασκαλάκη. Το σχόλιο σας θέλω γι' αυτό. Το σχόλιο μου είναι ότι οι Κασάνδρες δυστυχώς στην ιστορία δεν διαψεύδονται. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε την πρώτη κορυφαία πράξη του δράματος που λέγεται κύρωση του δασικού χάρτη. Μερική κύρωση βέβαια του δασικού χάρτη υπό την έννοια ότι δημοσιεύτηκαν στο φύλλο εφημερίδας της κυβέρνησης οι αποφάσεις εκείνες με τις οποίες κυρώνονται οι δασικοί χάρτες σε όλη την Κρήτη. Και όχι μόνο, και σε άλλες περιοχές της χώρας μας, αλλά για την Κρήτη μας ενδιαφέρει, μιλώ. Βεβαίως, στο βαθμό εκείνο που δεν έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις σε σχέση με τον χαρακτηρισμό. Βέβαια, ο χάρτης, αν τον δει κανείς σήμερα, όλες τις εκτάσεις εκείνες για τις οποίες, ακόμη και για εκείνες για τις οποίες έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις ή αιτήσεις για πρόδειλα σφάλματα, βεβαίως εμφανίζονται πράσινες, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Το θέμα είναι τώρα και το μεγάλο πρόβλημα, κύριε Δασκαλάκη, ότι στις περιπτώσεις εκείνες που δεν έχουν ασκηθεί αντιρρήσεις ή δεν έχουν γίνει αιτήσεις προδήλων σφαλμάτων, τα πράγματα, όπως καταλαβαίνει καθένας, δυσκολεύουν πάρα πολύ. Επειδή είπατε δεν έχουν καταθεί, δεν έχουν δηλωθεί οι αντιρρήσεις. Ναι. Θυμάμαι και μέσα από την εκπομπή αυτή, αλλά και μέσα από τα δελτία ειδήσεων της Crete TV που είχαμε συνομιλήσει ξανά τηλεοπτικά, που λέγατε ότι τον Ιούλιο θα είχε ξεκαθαρίσει το τοπίο όσον αφορά αυτό το ενδιαφέρον για την κατάθεση των αντιρρήσεων. Είμαστε στο Δεκέμβριο, μία ανάσα πριν αφήσουμε το 2022. Άλλαξε κάτι από τον Ιούλιο έως και σήμερα? Το μόνο που άλλαξε είναι ότι έληξε προθεσμία των αντιρρήσεων, των ενστάσεων, όπως λέμε, κύριε Δασκαλάκη, και σήμερα έχουμε ένα κυρωμένο χάρτη. Αυτές οι αντιρρήσεις ήταν σε μεγάλο αριθμό, σε μεγάλο ποσοστό, ή ήταν? Η εικόνα που έχουμε μεσοσταθμικά στο νησί είναι ότι μιλάμε φυσικά για δεκάδες χιλιάδες αντιρρήσεις. Ας πούμε, στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου, που είχαν ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, όπως γνωρίζετε, ποσοστιαίο, πρέπει να έχουν ξεπεράσει αντιρρήσεις το 12 με 13% της συνολικής έκτασης των νομών. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες στρέμματα. Το ίδιο και στο Ηράκλειο, αναλογικά βέβαια με την έκταση ενός εκάστου νομού. Συνολικά μιλούμε για αντιρρήσεις που υπερβαίνουν τις 420-430 χιλιάδες ευρώ. Αθροιζομένο βεβαίως στις αντιρρήσεις και των αιτήσεων για πρόδειλα σφάλματα. Σήμερα έχει σημασία να ακούσουν οι τηλεθεατές μας ποια είναι τα δεδομένα. Όπου έχουμε κυρωμένο δασικό χάρτη, στην πραγματικότητα υπάρχουν δύο δυνατότητες. Πολύ δύσκολες και οι δύο. Η μόνη δυνατότητα, η πρώτη βασική δυνατότητα βεβαίως, είναι να προσφύγει κανείς στο Συμβούλιο της Επικρατείας, να προσφύγει δηλαδή δικαστικά για να ακυρώσει το δασικό χάρτη. Κρατήστε, κύριε Δασκαλάκη, το πάρα πολύ σημαντικό και ατυχές ως προς την ομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, ότι αν δεν έχεις κάνει αντιρρήσεις και αν δεν έχεις προσφύγει στις επιτροπές και αν δεν έχεις αναδείξει τεχνικής φύσεως ζητήματα, όπως λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας, ως προς το χαρακτηρισμό, δεν μπορείς δυστυχώς με βάση την αυστηρή του νομολογία να το πράξεις για πρώτη φορά στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι αν κάποιος για λόγους ανωτέρας βίας, για λόγους αδυναμίας οικονομικής, αν για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει με ένσταση και αντιρρήσεις το χαρακτηρισμό της έκτασής του στις επιτροπές, με φωτοερμηνίες, με ειδικούς, με δασολόγους, με πραγματογνώμονες, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, με το κόστος, την καθυστέρηση, την πολύ μεγάλη ταλαιπωρία του ανωτάτου διοικητικού δικαστηρίου της χώρας, όπως είναι η νομολογία σήμερα. Έχω μπροστά μου την 8/91/21, επί παραδείγματος, μάλιστα αφορά τον τιμονή του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στην Πάτμο. Απορρίπτει την αίτηση ακυρώσεως, διότι δεν προσέφυγες στις επιτροπές. Δηλαδή, κύριε Κοντζαμπασάκη, εξακολουθεί, εγώ τουλάχιστον αυτό κατανοώ, να υφίσταται η ομοιρία των πολιτών στο απολύτως θέμα των δασικών χαρτών. Και η ομοιρία είναι δύο ειδών. Είναι ουσιαστική από τη μία και διαδικαστική από την άλλη, κύριε Δασκαλάκη. Η ουσιαστική ομοιρία είναι ότι αν κάποιος δεν έκαμε ένσταση ή αντίρρηση, γιατί δεν πρόλαβε, γιατί δεν μπόρεσε,
σήμερα ενώπιον των δικαστήριων, όπως είναι η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, δυστυχώς είναι αδύνατο ακόμη και να προσφύγει κατά του κυρωμένου δασκού χάρτη, διότι σήμερα που μιλάμε, κύριε Δασκαλάκη, τρέχει προθεσμία. Δηλαδή, πολύ απλά, κύριε Κατζομπασάκη, σε αυτή την κατηγορία μπορεί να χαθούν οι περιουσίες τους. Ασφαλώς, προσέξτε. Τις μέρες που μιλάμε, σήμερα που μιλάμε για Δασκαλάκη, η προθεσμία της έτσι ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας τρέχει. Δηλαδή, 60 μέρες από τη δημοσίευση στο Φύλλο Ευρωπαϊκή της κυβερνήσεως, της κυρώσεως του χάρτη, έχει τη δυνατότητα ο δικούμενος να προσφύγει στο Συμβούλιο. Το πρόβλημα όμως δεν είναι ότι μπορεί να χαθεί και αυτή η προθεσμία, επαναλαμβάνω, για λόγους ανωτέρας βίας και ούτω καθεξής. Το πρόβλημα είναι ότι δυστυχώς ακόμη και στο Συμβούλιο της Επικρατείας να προσφύγεις, είναι αδύνατο με βάση την ομολογία που έχουμε μέχρι σήμερα να αναδείξεις ουσιαστικά ζητήματα χαρακτηρισμού. Η δεύτερη δυνατότητα που έχουμε και που θέλει πάρα πολύ προσοχή, γιατί μπορεί να αποτελέσει για πολύ μεγάλη παγίδα, επειδή βλέπω και διαχέεται στα μέσα ενημέρωσης και σε διάφορες έτσι, αν θέλετε. Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, γιατί πολλά μέσα και εδώ στην Κρήτη, δεν θα πω ονόματα, έσπευσαν την προηγούμενη εβδομάδα να πούν ότι πάμε προς επίλυση του θέματος των δασικών χαρτών. Ένα δευτερόλεπτο. Μισό λεπτό, κύριε Κοντζαμπασάκη. Επειδή τη Χάνια το γνωρίζω αρκετά καλά το θέμα και με δεδομένο την περασμένη εβδομάδα έχουμε και μία κίνηση από την πλευρά της Εκκλησίας της Κρήτης που εμένα προσωπικά με προβλημάτισε. Όταν βγαίνει η Εκκλησία της Κρήτης που όλο το προηγούμενο διάστημα δεν μιλούσε να λέει ότι εγώ θα διεκδικήσω και θα προσπαθήσω να κατοχυρώσω νομικά την υπάρχουσα περιουσία μου εάν χρειαστεί. Από εκεί και πέρα αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό. Θα μου επιτρέψετε μόνο να θυμίσω, κύριε Δασκαλάκη, επειδή τυχαίνει και έχω την τιμή και στο Ρέθμνο αλλά και ευρύτερα να έχω μια στενή σχέση με την Εκκλησία της Κρήτης και εκ της ιδιότητός μου, ότι ήδη από τις πρώτες αρχές κινητοποίησης μας τον Απρίλιο του 2021 είναι αλήθεια και είχα μια συνεννόηση τότε με τον τότε Μητροπολίτη Ρεθύμνης και είναι αρχιεπίσκοπό μας Κρήτης Ευγένη, ότι η Εκκλησία της Κρήτης ίσως πριν από άλλους θεσμικούς φορείς είχε αμέσως εκφράσει τη συμπαράσταση και τη διαμαρτυρία της στο ζήτημα της κινητοποίησής μας για τους δασκούς χάρτες. Αντιλαμβάνεται η Εκκλησία της Κρήτης το πρόβλημα και το αντελήφθη από την πρώτη στιγμή. Η παραφιλολογία που θέλει ιδιαίτερη προσοχή όμως, κύριε Δασκαλάκη, αν με επιτρέπετε και οι τηλεθεατές μας, είναι η εξής. Ότι πράγματι 31 Ιουλίου του 2022 ψηφίστηκε ένας νόμος, μια διάταξη, κατά την οποία σε αντίθεση με ό,τι ίσχυε μέχρι τότε, είναι εφικτή η διόρθωση του χάρτη, του δασκού χάρτη, του κυρωμένου δασκού χάρτη, ας πούμε του τελεσίδικου, όπως είμαστε σήμερα, με αίτηση διόρθωσης προδήλωσης σφαλμάτων. Με αποτέλεσμα, πάρα πολλοί άνθρωποι να μην κάνουν αντιρρήσεις με την εκδοχή ότι, ξέρετε, θα κάνω μια αίτηση για πρόδήλωση σφάλμα, χωρίς τέλος μάλιστα, χωρίς να καταβάλω το τέλος και το πράγμα θα φτιάξει στην πορεία. Το πρόβλημα είναι, έχει δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ότι η διόρθωση του προδήλωσης σφάλματος βεβαίως επιτρέπεται και σήμερα που μιλάμε. Δηλαδή, ακόμη και αφού κυρώθηκε ο χάρτης, μόνο σε 9 συγκεκριμένες, μετρημένες περιπτώσεις που προδιαγράφει ο νόμος. Και οι οποίες βέβαια περιπτώσεις, κατά τεκμήριον είναι τεχνικά δευτερεύοντα, πρακτικά ζητήματα όσον αφορά τα τοπογραφικά υπόβαθρα και άλλου τύπου δευτερεύουσες τεχνικές, αν θέλετε, παρεκκλήσεις ή ελλείψεις, που ασφαλώς δεν αγγίζουν το χαρακτηρισμό των εκτάσεων. Πλην ενός ίσως ζητήματος μιας εκδοχής που έχει να κάνει με την αφαίρεση των παιδινών εκτάσεων κτλ. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, ακόμη και σήμερα, αν κάποιος επαναπαυθεί σε μια αίτηση προδήλου, διόρθωση προδήλου σφάλματος, θεωρώντας ότι στον κυρωμένο χάρτη θα υπάρξει διόρθωση ως προς το χαρακτηρισμό της ιδιοκτησίας του, πλανάται πλάνικ τραν. Επειδή βλέπω ότι εμφανίζεται ένας τρίτος βαθμός δικαιοδοσίας, εντάξει, δεν κάναμε έσταση αντιρρήσεις, εντάξει, μην κάνουμε τις ακύρωσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ας κάνω μια αίτηση διόρθωσης προδήλου και όλα καλά. Θυμίζω ότι στην εξαιρετική εκπομπή μας όλων μαζί τον Ιούνιο στο κανάλι της κύριε Δασκαλάκη με εσάς, είχαμε επισημάνει όλοι τότε πραγματικά και οι υπηρεσιακοί παράγοντες και οι αυτοδιοικητικοί και εμείς το εξής. Όταν κάποιος στο διάστημα των αντιρρήσεων, δηλαδή μέσα στην προθεσμία των αντιρρήσεων, αντί για αντιρρήσεις, έκανε έτσι για διόρθωση προδήλου σφάλματος, φανερού δηλαδή σφάλματος, αυτό θα πει πρόδειλο, το οποίο στην πραγματικότητα δεν ήταν πρόδειλο, αλλά είχε χαρακτήρα αντιρρήσεων, επί του χαρακτηρισμού δηλαδή, τότε η υπηρεσία, η δασική υπηρεσία, ήταν υποχρεωμένη να το αναπέμψει στην Επιτροπή προκειμένου να εξεταστεί ως αντίρρηση, αυτό βέβαια κατέβαλε ο πολίτης στο τέλος. Τώρα όμως που έχει τελειώσει η προθεσμία των αντιρρήσεων, δεν σε σώζει η υποβολή αιτήσεως διορθώσεως προδήλου σφάλματος που θα την υποβάλεις μετά την κύρωση του χάρτη και κινδυνεύει με την επαναπαυμένο σε αυτή τη δυνατότητα που όντως παρέχεται από το 31 Ιουλίου του 2022 και μετά επαναλαμβάνω, αλλά αφορά συγκεκριμένες τεχνικές περιπτώσεις. Γι' αυτό κανείς πρέπει έστω τώρα, έστω μεταθάνατον,
να συμβουλεύεται το δασολόγο του, τον μηχανικό του, τον δικηγόρο του, άπαντες αν μπορούμε να σώσουμε κάτι, αν σώζεται, κύριε Δασκαλάκη. Προς Θεούμε να επαναπαυθούν οι άνθρωποι. Μάλιστα. Σήμερα που μιλάμε, με την ελπίδα να αλλάξει αυτή, θα έλεγα, η μανιχαϊστική και πολύ μίζερη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κάποιος δεν μπόρεσε για λόγους ανωτέρας βίας να υποβάλει αντιρρήσεις. Γιατί να μην μπορεί να πάει στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας και να υποβάλει το σύνολο των ισχυρισμών. Φανταστείτε όμως τι έχει να γίνει και πόσες προσφυγές θα φτάσουν μέχρι το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, όταν πλέον ο κόσμος αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος, κύριε Κοντζαβασάκη. Μίλησα προηγουμένως για 438.000 περίπου, εξ όσων ενημερώνουμε, λίγες περισσότερες, λίγες λιγότερες, δεν έχει σημασία, αντιρρήσεις και πρόθυλα στρώματα. Αντιλαμβάνεται καθένας με το ρυθμό που συγκροτούνται και που θα λειτουργούν πιθανόν, αν είμαστε συντεταγμένοι με την συνήθη πορεία της δημόσιας διοίκησης, πότε θα εξεταστούν αυτές οι αντιρρήσεις και τα πρόθυλα στρώματα. Όταν βεβαίως, ρητάκι από την απόφαση της κύρωσης του δασικού χάρτη, οποιαδήποτε δικαιοπραξία, οποιαδήποτε όμως δικαιοπραξία, βεβαίως και άδειες οικοδομής, εννοείται τα εκείνα που τελούν υπό έλεγχο, είναι ανέφικτη, είναι αδύνατη. Όταν μιλούσαμε στις εκπομπές σας για ομοιρία, ακόμη και αν κάποιος τελικώς αποσοβήσει την ιδιοκτησία του και την αποχαρακτηρίσει, και στην πραγματικότητα μιλούμε για εξάτμιση της ιδιοκτησίας σε βάθος χρόνου, αυτό ακριβώς εννοούσαμε. Κύριε Κοντζαβασάκη, υλικοτεχνική υποστήριξη, υποδομή στι επιτροπέ και ταχαίω διευθυντή δικάσεω των εστάσεων και των προδήλων ασφαλμάτων. Μάλιστα. Σα ευχαριστώ θερμά. Θέλω να μείνετε λίγο για να ακούσετε και το σχολιασμό των καλεσμένων εδώ. Κύριε Χιλετζάκη, ήσασταν από του ανθρώπου που πριν από δύο χρόνια είχαμε κάνει μια πρώτη επαφή. Μου είχατε πει ότι κάτι συμβαίνει με του δασικού χάρτε. Πρέπει να το δούμε. Δύο χρόνια μετά, εγώ από αυτό που ακούω από τον κύριο Κοντζαμπασάκη, αντιλαμβάνομαι ότι είμαστε πάλι στην αρχή. Είμαστε σε μία ομοιρία, σε ένα άναρχο δασικό χάρτη, σε ένα δασικό χάρτη που δεσμεύτηκε και ο Υπουργός, ο κύριος Κρέκας, και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στους συνεταιριστές και στους συνδικαλιστές μετά από τα συλλαλητήρια και από τη διαμαρτυρία που είχαμε κάνει τότες. Δεσμεύτηκε ότι αυτός ο χάρτης θα ξανααναρτηθεί, θα ξαναδουλευτεί από την αρχή. Τελικά δεν αναρτήθηκε ποτέ, δεν δουλεύτηκε ποτέ αυτός ο χάρτης, παρέμεινε ως έχει. Έχουν κάνει αντιρρήσεις και πρόδειλα ασφάλματα περίπου 500.000 πολίτες σε όλη την Κρήτη. Όταν πριν από χρόνια 170.000 πολίτες είχαν κάνει αντιρρήσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα και δεν έχουν εξεταστεί ούτε 40.000. Οι επιτροπές που θα φτιαχτούν από ιδιώτες δικηγόρους, δασολόγους και τα λοιπά, είναι τριμελές, τετραμελές επιτροπές. Όταν θα φτιαχτούν, όταν θα εξεταστούν και όταν. Πάντως, όταν βγαίνει η κυβέρνηση σήμερα. Αντιρρήσεις και πρόδειλα ασφάλματα, αντιλαμβάνομαστε. Ακούστε τώρα που φάσκουν και αντιφάσκουν. Πού μας βρίσκουν εμάς τώρα απέναντι. Βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει: αυθαίρετα που είναι εντός δασικού χάρτη, μπορώ να τα νομιμοποιήσω. Όταν είναι σε δασική έκταση. Τακτοποίησε μου πρώτα το δασικό χάρτη. Να δω τελικά το ακίνητό μου αν είναι σε δασικό ή όχι. Εντός δασικής έκτασης ή όχι, και μετά θα πάω να το τακτοποιήσω το αυθαίρετό μου αν είναι εντός ή εκτός. Και πάμε στο διατάφτα Εκκλησία της Κρήτης. Μονή Οδηγητρίας, Νότια Κρήτη, χιλιάδες στρέμματα. Σύνορο στη Μονή Οδηγητρίας, ιδιώτης επιχειρηματίας σε γνωστή γωνία της Αθήνας. Χιλιάδες επισκέπτες πολιτικοί στο μαγαζί του. Αποχαρακτηρισμένο και δίπλα το σύνορο της Μονής Οδηγητρίας, πράσινο, χαρακτηρισμένο δασικό. Μάλιστα. Στο χάρτη. Κυρία Χουδετσανάκη, νωρίτερα είπατε ότι δεν είναι λύση αυτό που ακούσαμε από τα Χανιά. Νομίζω ότι επιβεβαιώθηκε και με τον καλύτερο τρόπο από τον κύριο Κοντζαμπασάκη. Ναι, νομίζω και εγώ ότι τελικά δεν έχει βρεθεί λύση και πραγματικά είναι όμοιροι πάρα πολλοί ιδιοκτήτες. Και θα σας πω, κύριε Δασκαλάκη, μια άποψη που είχε εκφράσει τότε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όταν πήρε κάποιες αποφάσεις και πιστεύαμε κι εμείς ότι κάποια πράγματα θα διορθωθούν. Δεν μπορεί το κράτος που σου αδειοδοτεί με διοικητικές πράξεις, γιατί η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας όσο αφορά τα αγροτεμάχια, έχουν εκτελεστεί διοικητικές πράξεις. Δεν μπορεί λοιπόν όλα αυτά να μην τα λαμβάνει υπόψη και να έρχεται, ας πούμε, να σου λέει: α, εδώ ήταν δασικό. Τότε που έδινε στην άδεια για να φυτέψει ο άνθρωπος, να φυτέψει ο παραγωγός μας, να κάνει χρήση της γης. Γιατί δεν το είπε ότι ήταν δασικό, κύριε Δασκαλάκη, και να σας πω και κάτι. Οι αεροφωτογραφίες παρθήκανε το 1994, γιατί χρησιμοποιήσανε αεροφωτογραφίες από το 1928-30, δεν θυμάμαι τότε, το είχα δει.
δεν υπήρχαν αεροφωτογραφίες βάσει το διοικητικό. Δηλαδή, έρχεται χρηματοδοτής με χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δίνεις επιδοτήσεις και συνέχεια του λες ότι είναι δασικά. Νομίζω. Κύριε Δήμαρχε, θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο πάνω σε αυτό? Και εγώ θέλω να σχολιάσω από την πλευρά μου ότι πραγματικά όλος αυτός ο κόσμος είναι σε ομοιρία. Θα κινδυνεύσει ο κόσμος να χάσει την περιουσία του. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στο οικονομικό κόστος για να προσβάλλει στο Συμβούλιο Επικρατείας, ακόμη και να έχει κάνει την ένστασή του. Ας πω, ο χρόνος που θα εξεταστεί η ένστασή του θα είναι 5-10 χρόνια και να δούμε. Οπότε, σε διατάφτα, είμαστε, πιστεύω, σε μια δεινή θέση και οι ορεινοί δήμοι πιο πολύ που έχουν τέτοια θέματα. Η Εκκλησία, πράγματι η Εκκλησία έχει πολλές εκτάσεις τις οποίες πρέπει να τις να διεκδικήσει. Δεν ξέρω η Εκκλησία αν έχει τον τρόπο πάντως, να παρέμβει. Πάντως η Εκκλησία με ανακοίνωση την περασμένη εβδομάδα δηλώνει αποφασισμένη να φτάσει να μέχρι παρέμβει, γιατί να ακολουθήσει την νομική οδό και δικαστική οδό. Αλλιώς η Εκκλησία και αλλιώς είναι ένας ιδιώτης που και τα οικονομικά του είναι, δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Κύριε Κοντζαμπασάκη, πολύ γρήγορα. Το κόστος. Μόνο. Για να μην ξεχάσουμε το κερασάκι στην τούρτα, έχει γίνει αιμονή και σε εσάς και σε εμάς, δυστυχώς με κακό τρόπο και στους συμπολίτες μας και στην Εκκλησία της Κρήτης. Ιδιοκτησιακό. Μην απεμπολούμε πάνω και πέρα απ' όλα, στο βάθος του τούνελ, ότι πίσω από όλη αυτή την ιστορία, το ιδιοκτησιακό σε μεγάλο βαθμό, κατά μείζωνα λόγο, ήταν, είναι και θα παραμείνει άλυτο. Παρά τις εμβαλωματικές ρυθμίσεις του Ιουλίου του 2021 μετά την επίσκεψη της Κρέκα, παρά τις διαφοροποιήσεις του 49-15-22 για τους δασωμένους αγρούς, τα έχουμε συζητήσει αναλυτικά, μην τα ξαναπούμε. Στην πραγματικότητα θυμίζω ότι στην εκπομπή σας ανεδείχθη ότι ακόμη και μετά τις τροποποιήσεις αυτές τις εμβαλωματικές, τα μπαλώματα όπως τα λέγαμε κάτω κοινώς λεγόμενων, συνέχισε η διοίκηση και αυτό απεδείχθη πράγματι στην εκπομπή σας και συνεχίζει να δηλώνει στο κτηματολόγιο το σύνολο των δασών και δασκών, των χαρακτηρισμένων δασών και δασκών εκτάσεων ως ιδιοκτησία τους. Δηλαδή, οι εκτάσεις που έχουν κυρωθεί ως στο χάρτη την προηγούμενη εβδομάδα σε όλη την Κρήτη, στα τέλη του προηγούμενου μήνα, κύριε Δασκαλάκη, δηλώνονται στο κτηματολόγιο ως ιδιοκτησία του δημοσίου. Νομίζω ότι αυτό είναι. Αυτό είναι τραγικό. Έτσι. Δηλαδή, έχει μπει στη διαδικασία ένας πολίτης να εκφράσει τις αντιρρήσεις του και τα πρόσδειλα σφάλματα. Και ενώ έχουν γίνει αποδεκτά, δεν έχουν διορθωθεί στον δασικό χάρτη. Ακόμη και αν έχουν γίνει αποδεκτά, ακόμη και αν γίνουν αποδεκτά, ξεκινά ένας δεύτερος Γολγοθάς τιτάνιος, κύριε Δασκαλάκη και αγαπητοί συνομιλητές, σε σχέση με το ιδιοκτησιακό. Μάλιστα. Διότι υπενθυμίζω, επαναλαμβάνω, ότι παρά τη ρύθμιση του, την ελληματική ρύθμιση του καλοκαιριού του 2021 για τίτλους μέχρι το 2001 και όλα αυτά, για όπου έχει τη στοιχεία, το δημόσιο, τα θυμίζω αυτά στους ακροατές μας. Στην πραγματικότητα η διοίκηση, το βαθύ κράτος όπως θα λέγαμε ή όπως λέμε, όπως πρέπει να λέμε, επιμένει να δηλώνει στο κτηματολόγιο έχεις δεν έχεις συμβόλαια πριν ή μετά το 2001 υπό οποιαδήποτε συνθήκη τις χαρακτηριζόμενες στο χάρτη εκτάσεις ως δημόσια. Μάλιστα. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Και αυτό προφανώς ταλανίζει μεταξύ των άλλων και την Εκκλησία της Κρήτης και πάρα πολλούς ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς του τόπου μας. Κύριε Κοντζαμπασάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Πραγματικά μας προβληματίσατε για μία ακόμη φορά. Ναι, κύριε Χλεντζάκη, πολύ γρήγορα. Το τραγικό της υπόθεσης έχει να κάνει με τους Δήμους. Και έχει να κάνει με τους Δήμους ως εξής. Δημοτικοί δρόμοι. Ευθύνεται ο Δήμαρχος για να είναι καθαροί. Ευθύνεται ο Δήμαρχος για να έχουν όλη τη δυνατότητα της διάβασης, ενώ όλοι οι δρόμοι, αυτοί οι αγροτικοί δρόμοι που είναι μέσα σε εκτάσεις, φαίνεται ότι είναι του δασαρχείου και δασική, ενώ είναι υπεύθυνος και υπόλογος και του δίνει και χρηματοδότηση στο κράτος για να μπορεί να καθαρίσει την αγροτική οδοφυλία. Επειδή είναι εδώ η κυρία Χουδετσανάκη, νομίζω κυρία Χουδετσανάκη ότι πρέπει να συγκληθεί άμεσα μία, είναι δημοσιογραφική άποψη αυτή, μία ευρεία σύσκεψη υπό την εποπτεία της περιφέρειας στους Δήμους και τους ανθρώπους του πρωτογενού τομέα για αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά με αυτά που ακούσαμε σήμερα από τον κύριο Κοντζαμπασάκη θα το βρούμε μπροστά μας. Πραγματικά, έχετε απόλυτο δίκιο κύριε Δασκαλάκη. Νομίζω ότι είναι από τα πιο σοβαρά θέματα και είναι σημαντικό που, όπως το αναφέρανε και οι συνομιλητές, ότι τελικά βρισκόμαστε σε ομοιρία.
Mm-hmm. Δηλαδή το Υπουργείο λέει λύνω και τελικά δεν έχει λύση. Νομίζω απέναντι... ότι πρέπει να υπάρξει πρέπει μια συνάντηση άμεσα για αυτό το θέμα. Κύριε Προγιαννά, έχει ένα τελευταίο σχόλιο γι' αυτό. Κύριε Δασκαλάκη, νομίζω ότι και είμαι σίγουρος ότι θα χαθούν περιουσίες και η σημερινή κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα. Έπρεπε το θέμα αυτό να έχει λυθεί εδώ και αρκετό καιρό. Κύριε Μακρινάκη, είναι ένα θέμα βεβαίως που δεν έχει αγγίξει η περιφερειακή ενότητα του Λασιθίου αρκετά. Θα ήθελα όμως το σχολείο σας σαν άνθρωπος και αυτοδιοικητικός του πρωτογενού τομέα. Κύριε Δασκαλάκη, η αλήθεια είναι ότι το κομμάτι των δασικών χαρτών δεν μας αγγίζει ιδιαίτερα. Σχεδόν καθόλου. Στην περιοχή, εγώ θα ήθελα να μεταφέρω απλά την εμπειρία μου ότι αγόρασα κάποτε ένα χτήμα το οποίο έρχεται με τίτλους από το 1925 και μετέβηκα από τη Σιδεία στον Άγιο Νικόλαο στο δασαρχείο τότε 8 φορές για να πάρω ένα χαρακτηρισμό ότι πρόκειται για ιδιωτική χορτολιβαδική έκταση. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά είναι κωμικοτραγικά. Ζούμε στο 2022 και προσπαθεί το κράτος με κάθε τρόπο να, δηλαδή, αποδεικνύει μόνιμα ότι είναι ένας απατεώνας. Σε κάθε επίπεδο, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Δεν ξέρω αν κάτω από ποιανού την ομπρέλα θα πρέπει να γίνει μια παρέμβαση δυναμική για ίσως καταλάβουν κάποια στιγμή οι άνθρωποι οι οποίοι κάθονται στα γραφεία στην Αθήνα και αποφασίζουν, σχεδιάζουν για μας, χωρίς εμάς, ότι πρέπει να βγουν από τα γραφεία και να δουν τι γίνεται στην πράξη έξω. Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο για την αγροτική οτοπία. Κάθε φορά που χρειάζεται να γίνει μια παρέμβαση, να δώσουν κάποια χρήματα, περνάμε τα μίδια όσα, ούτως ώστε να πάρουμε κάποια χρήματα, να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις. Είναι απίστευτο. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δηλαδή, μπορεί να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα του 2022. Και όμως συμβαίνουν. Κύριε Χιλετζάκη, νομίζω ότι πρέπει να στηριχθεί, επειδή βλέπω ανησυχία από την πλευρά των τηλεθεατών, αυτή η πρωτοβουλία, μια συνάντηση για να δείτε ως Κρήτη μπροστά η περιφέρεια πώς μπορεί να υπάρξει μια λύση. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε ήδη και σε μια προεκλογική περίοδο και το λέω αυτό πονηρά, ότι θα μπορούσε εδώ η κυβέρνηση να κάνει κάτι επί της ουσίας. Δηλώνουμε παρόν με συνεργασία την περιφέρεια Κρήτης να κάνουμε την τελευταία συνάντηση, μπορώ να πω, γιατί αποδεσμεύσεις και έχουμε χορτάσει όλοι, και να δούμε μήπως έστω στο παραπέντε δοθεί αυτή η λύση που πραγματικά την έχει ανάγκη όλο το νησί. Πάντως, εγώ ακούγοντας τον κύριο Κοντζαμπασάκη, νομίζω και αντρέχοντας 2 χρόνια πριν μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, δεν άκουσα να έχει αλλάξει κάτι από την τελευταία φορά που το ανοίξαμε σαν θέμα, και θυμόμαστε και τις τεράστιες αντιδράσεις που υπήρξαν κυρίως στα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που βρεθήκατε εδώ. Να κρατήσουμε το θετικό ότι είμαστε σε μια καλή ελαιοκομική περίοδο. Να το δείτε όλοι σαν προσωπικό στοίχημα ότι η καλή ελαιοκομική περίοδος και η καλή τιμή του ελαιολάδου δεν πρέπει να είναι μια συγκυρία, αλλά πρέπει να είναι μια μόνιμη κατάσταση, γιατί πραγματικά η Κρήτη από τη μια έχει τον τουρισμό, από την άλλη τον πρωτογενή τομέα, και αν παντρέψουμε αυτούς τους 2 τομείς μπορούμε να κάνουμε θαύματα σαν περιφέρεια του νησιού. Συμφωνώ και θέλω να πω στους τηλεθεατές να μην ανησυχούν για τις τιμές του ελαιολάδου. Το λάδι δεν θα πέσει, το λάδι θα ανέβει. Αλλά να είμαστε κι εμείς λίγο ισορροπημένοι, μην περιμένουμε τώρα να δούμε το λάδι να πηγαίνει στα 7 ευρώ.